Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εδώ παρέα είμαστε. Μας. Παρέα στην κουζίνα. Και στην κουζίνα μας. Τι κάνεις, παιδάκι μου. Μην ξέρω. Τι κάνεις. Καλά είμαι, μια χαρά. Βλέπω εδώ πέρα κάτι περίεργα υλικά, Βρυσέ Αλέξανδρα. Τι κάνεις. Ψηλά έχεις. Έχω ψηλά. Έχεις ψηλά, ψηλά. Για τα διόδια. Όχι, παιδί μου, τα διόδια. Για το σούπερ μάρκετ. Για το καροτσάκι. Όχι, για να ψωνίσω. Ποια διόδια. Με ψηλά θα ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ. Ναι, δώσε. Δεν θα πας με διόδια εσύ. Έχω 4 ευρώ. Φέρ' τα εδώ. Για το καροτσάκι σου λένε. Όχι, για να ψωνίσω. Θα φτιάξουμε σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια. Με 4 ευρώ θα πας στο σούπερ μάρκετ. Με 4 ευρώ, για 4 άτομα. 1 ευρώ το άτομο. Εδώ, θες να δεις τα υλικά. Τα βλέπω και δεν καταλαβαίνω και πώς συνδυάζονται. Για να πέσει η κάρτα μας και δεν έχω βγάλει νόημα. Από το καροτσάκι, άστε εδώ τα ψηλά. Λοιπόν, σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια και πορτοκάλι. Και 4 ευρώ, για να δούμε. 400 γραμμάρια μαυρομάτικα φασόλια, 2 ντομάτες σε κομμάτια, 3 πορτοκάλια σε κομμάτια, 1 αγγούρι σε κυβάκια, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Και για τη σάλτσα, τι θέλουμε. Χυμό από ένα πορτοκάλι, 40 ml ελαιόλαδο, 120 γραμμάρια Φιλαδέλφια και φυσικά και πάλι αλάτι και πάλι φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μπράβο. Και τα ψηλά μου. Τα ψηλά σου, άσα πάει, φύγανε. Φύγανε τα ψηλά μου, για να δω τι κάνεις. Βλέπω κάτι νερά βράζουν. Ντομάτες θυμάσαι εσύ να κόβεις και να καθαρίζεις. Όχι, όχι. Άρχισε να κόβεις ντομάτα σε μικρά κομματάκια. Εμείς θα πάμε να ρίξουμε τα μαυρομάτικα φασόλια σε βραστό νερό. Ναι. Πρώτα για 5 λεπτά και μετά θα τα σουρώσουμε. Εντάξει, για να φύγει όλες οι ακαθαρσίες από τα όσπρια. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω, Αλέξανδρα, από σένα. Το ένα είναι μία ντομάτα. Μια δεύτερη ντομάτα. Α, έχει και εκεί. Και το άλλο είναι να μου εξηγήσεις γιατί κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία που δεν την έχω καταλάβει με το νερό και τα φασόλια. Όταν τρως φασόλια, έχεις δυσπεψία. Να μην σε νοιάζει, γιατί ρωτάς. Γιατί πολλοί κόσμος έχει δυσπεψία. Έχει ωραία, σώματα. Στον πολύ κόσμο ανήκω κι εγώ. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν έχεις ούτε φουσκώματα ούτε δυσπεψία. Εσύ έχεις γίνει γρήγορο, ρε. Τι νόμιζες. Γέμισε. Με μάτιαξε, παιδιά, το κόψε στραβά τώρα, λέει. Τα αφήνουμε 5 λεπτά και θα τα σουρώσουμε. Εσύ συνέχισε να κόψεις ντομάτα, εντάξει. Τη διακόψεις ντομάτα. Ναι, έτοιμος είμαι. Περιμένω. Λοιπόν. 5 λεπτά σουρώνουμε. Mm-hmm. Πρόσεχε, μη σε κάψω. Σουρώσω εδώ. Κοίτα το νερό, πόσο σκούρο είναι, βλέπεις. Ακριβώς, ναι, βέβαια. Σουρώνουμε καλά. Και στην ίδια κατσαρόλα μέσα βλέπεις αυτούς τους αφρούς. Αυτές είναι οι βρωμίες από τα όσπρια. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε με νερό. Ξεπλένουμε καλά την κατσαρόλα μας. Ναι. Και θα βάλω φρέσκο νερό για να βράσω. Τι κάνεις, άντε. Ναι, πάρα αγκούρι. Okay, ναι, συνεχίζω. Πάρα αγκούρι και συνέχιζα να κόβεις τα λαχανικά. Τα ξεπλένω λίγο. Ένας εδώ, πολύ καλός. Το τσιτί είναι. Δρίαμβος. Σεραϊκό επιφώνημα χαράς. Σεραϊκό επιφώνημα, αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, το νερό μας είναι εδώ. Και όπως είναι, το βάζουμε να βράσει. Θα το αφήσουμε να βράσει για να ρίξουμε τα φασόλια. Εσύ συνέχισε να κόβεις και το δεύτερο αγγούρι. Τέλεια. Για πες. Ποια μέρα έχουμε μουσαφιρέως, ξέρεις. Μουσαφιρέους έχουμε κάθε Παρασκευή. Ακριβώς. Λοιπόν, δώστε βάση, τώρα θα σας το εξηγήσω. Θα αφήσω λίγο το μαχαίρι, γιατί και να εξηγώ και να κόβω αγκουράκι δεν παίζει. Δηλαδή, ή δεν θα εξηγήσω καλά ή θα κοπώ. Δώστε βάση στην παινιά. Όχι, θα τα κάνω και τα δύο. Στέλνετε στο www.megatv.com κάθετος παρέα στην κουζίνα την αγαπημένη σας συνταγή Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Και θα κερδίσετε ένα χρόνο τυρί κρέμα το αγαπημένο σας και τη συμμετοχή σας εδώ. Θα έρθείτε εδώ και θα μαγειρέψουμε παρέα τη συνταγή που εσείς αγαπήσατε. Και αν και δεν είμαστε εμείς κριτική επιτροπή, όχι, θα κάνω τώρα μία ερώτηση, η οποία ίσως να σας διευκολύνει. Εσύ τι θα προτιμούσες περισσότερο, μία πολύ νόστιμη συνταγή ή μία πρωτότυπη συνταγή, δηλαδή τι θα πρημοδοτούσες περισσότερο? Νομίζω μία πιο πρωτότυπη και έξυπνη συνταγή. Ωραία. Εγώ σας το λέω. Έχετε υπόψη. Ναι, μην είναι κάτι το οποίο έχουμε δει, ας πούμε. Να είναι και κάτι λίγο διαφορετικό. Άντε, στείλτε, σας περιμένουμε εδώ πέρα. Για λέγε. Εδώ κάθε Παρασκευή. Τα άκοψες όλα. Αμέ, τελείωσε. Έλα, θα κόψω εγώ λίγο το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ωραία. Τα υλικά μας. Ελέγχω εγώ τώρα. Εσύ μπορείς να ανακατέψεις μία τα φασόλια. Και στη συνέχεια θα χρειαστούμε χυμό από ένα πορτοκάλι. Γιώργο. Ναι. Εντάξει, και πάμε να φτιάξουμε τώρα τη σάλτσα μας όσο βράζουν τα μαυρομάτικα. Να περάσω. Και το δεύτερο. Ωραία. Και θα βάλουμε όλα μέσα σε ένα μίξερ. Ωραία. Χυμό από πορτοκάλι, το ελαιόλαδο. Βάλε. 120 γραμμάρια Φιλαδέλφια. Έρχονται. Κουταλάκι. Ευχαριστώ. Αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τέλεια. Για βάλε. Mm-hmm.
Mm-hmm. Εδώ, ένα, δύο, λίγο παραπάνω από τη μέση. Νομίζω είμαστε εντάξει. Έλα να πέσει και αυτό. Πάνε και δαχτυλάκι, δεν πειράζει. Μαγειρική είναι. Μια-δύο πρέζες σαλάτι, σκοτεινό πιπέρι. Τέλειωνε με το πιπέρι, γιατί ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου τώρα. Ξέρω. Θες να πατήσεις το κουμπί. Αμέ. Εκτόξευση. Αυτό το βάζεις. Έτσι λίγο. Έτσι. Λίγο, αυτό από πάνω. Και πατάς. Το βράζουμε. Πρέπει να είναι έτοιμη η σάλτσα μας, λοιπόν. Τέλεια. Να σου πω όλες τις συνταγές που τις βρίσκουμε. Για στο www.mekatv.com κάθετος παρέα στην κουζίνα. Σλάς, εκεί θα βρείτε όλες τις συνταγές, αλλά να σου πω κάτι. Αφού θα μπείτε που θα μπείτε, στείλτε και τη δικιά σας να κερδίσετε. Γιατί όχι. Έλα από εδώ. Ναι. Να δούμε γρήγορα πώς κόβουμε τα πορτοκάλια. Δες. Παίρνουμε πορτοκάλι, το κόβουμε από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το βάζουμε κάτω για να στέκεται καλά και μετά κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο εδώ, έτσι ώστε το πορτοκάλι, το κόβουμε, να έχουμε εντελώς τη σάρκα του, χωρίς λευκό απ' έξω, και μετά το κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Εγώ έχω ήδη κόψει δύο εκεί και ένα τρία, βλέπεις, και το κόβω σε μικρά κομμάτια. Λοιπόν. Αλέξανδρε, αυτή εδώ η συνταγή γίνεται με άλλα, ναι, θελείς να το σουρώσω. Σούρωσέ τα, γιατί είναι έτοιμα. Γίνεται με άλλα όσπρια, δηλαδή τι άλλο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γίνεται με άλλα όσπρια, να κλείσουμε και την κουζίνα μας. Μπορείς να το κάνεις και με φακές και με μικρά φασόλια. Απλώς θα πρέπει να δεις το βράσιμο, έχουν λίγο διαφορετικό χρόνο βρασίματος. Λοιπόν, τα έχουμε σουρώσει και τα βάζουμε μέσα στο μεγάλο μας μπόλο που θα φτιάξουμε τη σαλάτα. Εντάξει, και εδώ προσθέτουμε όλα μας τα υλικά. Δηλαδή, πορτοκάλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, αγγούρι και ντομάτα. Και αγκουράκι. Κομμένα τον Γιώργο. Καταπληκτικά. Αμέ. Παίρνω δύο κουτάλια, ανακατεύω πολύ καλά και εσύ ταυτόχρονα, στην ώρα εγώ ανακατεύω, μου ρίχνεις τη σάλτσα. Ωραία. Έλα. Δώσε. Άψογα. Όλο αυτό έγινε με τα 4 ευρώ μου, Αλέξανδρε. Να το σχηματάκι τελικά. Φοβερό. Εντάξει, είναι φοβερό, απλώς δεν θα πας από την Αττική Οδό. Δεν θα πληρώσει διόδια. Θα με πας εσύ στο σπίτι με το δικό σου ταμπάξι. Πώς φαίνεται. Και επιτέλους ήρθε η ώρα που θα δοκιμάσουμε. Έλα, δοκίμασε και μετά θα σερβίρω εγώ. Κόψω λίγο μαϊντανό στα γρήγορα. Τέλειο. Καλό. Καταπληκτικό. Έλα, πάρε αυτό το πιάτο και βάλε λίγα μέσα με την κουτάλα. Πάλε με το κουτάλι. Πάλε. Έλα, σταμάτα να τρως. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Εδώ θα είμαστε παρέα στην κουζίνα με εύκολες, νόστιμες και γρήγορες συνταγές. Νόστιμες δεν θα πει τίποτα. Γεια σας.